Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις χθες το βράδυ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, G7 και η Αυστραλία αποφάσισαν την επιβολή πλαφών στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου στα 60 δολάρια το βαρέλι, πληγώνοντας τη Ρωσία με επιπλέον οικονομικό κόστος. Στις Βρυξέλλες θα πάμε και την Έφη Κουτσοκώστα, γιατί υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Η Πολωνία ήρε στο παραπέντε τις αντιστάσεις για το πλαφόν, ενώ Έφη, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα και στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ. Ακριβώς, όπως θα λες, λέμε, και κάποιες μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούσαν να καταλήξουν σε μια τιμή για το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και όλες οι προθεσμίες εκπνέει τη Δευτέρα για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στόχος ουσιαστικά είναι να μπορέσει το ρωσικό πετρέλαιο να συνεχίσει να πηγαίνει στις τρίτες χώρες, ωστόσο με μειωμένα κέρδη για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία. Οπότε υπήρχε μια τεράστια διάσταση απόψεων ανάμεσα στα κυρίαρχα στρατόπεδα και αυτή τη διαπραγμάτευση. Από τη μία είχαμε την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, μεγάλες ναυτιλιακές χώρες που ουσιαστικά ήθελαν ένα πιο ψηλό πλαφόν. Αρχικά η πρόταση είχε ξεκινήσει στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, έκαναν αρκετές παραχωρήσεις. Από την άλλη πλευρά, είχαμε Πολωνία και Βαλτικές χώρες, Εσθονία και Λιθουανία, που πήγαν για ένα πολύ πολύ χαμηλό πλαφόν, γύρω στα 30 δολάρια το βαρέλι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι πριν από δύο μέρες, όσον αφορά την τιμή, βρέθηκε ο συμβιβασμός στα 60 δολάρια το βαρέλι. Και σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, κλειδί ήταν και ένα τηλεφώνημα που έγινε ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και την Εσθονή Πρωθυπουργό Καγιά Κάλλας πριν από δύο ημέρες. Και έτσι κλείδωσε η τιμή στα 60 δολάρια το βαρέλι. Μια τιμή, βέβαια, που ουσιαστικά θα εξετάζεται και θα αναθεωρείται κάθε δύο μήνες, όπως και όλη η συμφωνία. Γιατί πρέπει η τιμή, όπως συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, ουσιαστικά να είναι 5% χαμηλότερο πάντα από τη μέση τιμή της αγοράς, της παγκόσμιας αγοράς του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, θέλω να σου πω ότι χθες, αργά το απόγευμα, η Πολωνία είδε τις αντιστάσεις της. Είπε, έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσει η γραπτή διαδικασία για να υιοθετηθούν, να υιοθετηθεί αυτό το πλαφόν, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να είναι έτοιμο μέχρι και την Κυριακή. Κυρίως γιατί θέλουμε σαν αντάλλαγμα την έναρξη των συζητήσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο για το ένατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και έτσι προχωράει αυτή η διαδικασία και θα υιοθετηθεί επίσημα πλέον μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν και η εφαρμογή θα συντονιστεί ουσιαστικά με τους G7, με τις υπόλοιπες χώρες, με μια μεταβατική περίοδο μέχρι τις 19 Γενάρη. Και έχουμε και το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο διαθαλάσσης που ήδη εφαρμόζεται. Περιμένουμε και τη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ για να δούμε πού θα κυμανθούν και οι τιμές. Έφη Κουτσοκώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.